Ένα, δύο, τρία. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση με τον κόσμο, με τους τηλεθεατές. Εσείς υποβάλλετε τις ερωτήσεις, νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες. Βέβαια, στην εκπομπή μας, προτεραιότητα συνήθως έχουν οι νέοι και οι νέες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς άλλος, οποιοδήποτε άλλος, να παρακολουθήσει την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που παρέχετε στην Ένωση Κεντρών. Είναι τιμή μας που το ακροατήριο πληθαίνει και σας πληροφορώ ότι από όλα τα διαμερίσματα της χώρας πνέει άνεμος αισιοδοξίας ότι στις εκλογές που εγγίζουν, που πλησιάζουν, η Ένωση Κεντρών θα είναι στη Βουλή. Ένα τελευταίο ταξίδι που έκανα στην Κρήτη επιβεβαιώνει και την άνοδο της Ένωσης Κεντρών στη Μεγαλόνησο. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών. Τους προέτρεψα όλους να παρακολουθούν το αντιδιαπλοκή.gr, το site του κόμματος, να μπαίνουν να βλέπουν τις εκπομπές, γιατί πολλές είναι οι αποστολές ενός site, αλλά η κύρια αποστολή εδώ είναι να μπορούμε τις εκπομπές μέσα από το YouTube και μέσα από το Daily Motion, μπαίνοντας στο αντιδιαπλοκή.gr, να τις παρακολουθούμε όλες. Λοιπόν, παράκληση, όσοι θέλετε να βοηθήσετε, γιατί με ρωτάτε πώς θα βοηθήσουμε, να τους παροτρύνετε όλους να μπαίνουν στο www.antidiaploki.gr. Είναι ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τηλεφωνείτε σε μένα στο τηλέφωνο 6944-39-44-37. Ξαναλέω το τηλέφωνο το οποίο σηκώνω και ο ίδιος. Πολύ σπάνια το σηκώνει και ένα συνεργάτης μου, άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Λοιπόν, το προσωπικό μου κινητό είναι 6944-39-44-37. Στέρνετε email, στέρνετε fax, στέρνετε ερωτήσεις. Όσες είναι πολιτικού περιεχομένου, θα τις απαντάμε από εδώ. Όσες έχουν κάποια άλλη τάση ερωτήσεις, παίρνετε με απευθείας όσοι έχετε αμφιβολίες. Παίρνετε με απευθείας, θα σας λύνω όλες τις απορίες. Σας διαβεβαιώνω ότι θα σας λύνω όλες τις απορίες. Ειδικά όσοι προβληματίζεστε, όσοι υποπτεύεστε κάτι, όσοι... είναι φυσικό μέσα στην λειτουργία του ανθρώπου να υπάρχουν οι απορίες. Να θα θυμόσαστε και θα το πιστοποιήσετε ότι είμαι ο μόνος που θα σηκώνω το τηλέφωνο ίδιος και μετά την είσοδο στη Βουλή της Ένωσης Κεντρών. Σηκώνω το τηλέφωνο σε όλους και σε όλες και δημοσίως βέβαια να συζητάμε μόνο πολιτικά. Δημοσίως να συζητάμε μόνο πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και αν μετέχω σε μερικές εκπομπές της τηλεόρασης και αρχίζουν και ρωτάνε προσωπικά ζητήματα, δεν το κάνω με χαρά. Δεν το κάνω με χαρά. Το κάνω από ανάγκη και πίεση. Διότι όταν δεν μου έχουν αφήσει καλά-καλά το ελεύθερο να μιλήσω πολιτικά στο λαό, τι τον νοιάζει το λαό το ένα το άλλο τα προσωπικά. Αλλά οι δημοσιογράφοι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Οι δημοσιογράφοι είναι κουτσομπόλιδες περισσότεροι και γι' αυτό είναι και το επίπεδο των εκπομπών σε όλες τις τηλεοράσεις πάρα πολύ χαμηλό.
Λοιπόν, ας ρωτήσουμε τώρα, ας δούμε μάλλον τι ρωτάει. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω συνεχώς να λέτε ότι η εναλλακτική λύση των μνημονίων είναι κόψιμο των παθογενειών και μετάθεση της πληρωμής των ομολόγων. Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου θα μπορούσαμε αύριο με ένα μαγικό τρόπο να κόψουμε όλες τις παθογένειες και καταλήγαμε ότι ο αριθμός του ελλείμματος είναι και πάλι απογοητευτικός. Ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση? Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, αν κόψουμε τις παθογένειες, να είναι απογοητευτικός ο αριθμός του ελλείμματος. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει? Γιατί είναι πολλές οι παθογένειες. Δεν φαντάζεστε πόσες είναι οι παθογένειες. Δηλαδή, σε Δήμο της Αττικής πιστοδοτούνται 770 και προσέρχονται 400. Το ακούσατε? Οι 12.000 αποσπασμένοι που είναι παράσιτα ως επιτοπλίστο, κατά 98% είναι παράσιτα και μισθοδοτούνται. Βάλτε το μισθό αυτών των 12.000 ανθρώπων μηνιαίως και ετησίως κλπ. Οι 319.000 συνταξιούχοι, των οποίων είναι τρίπλο συνταξιούχοι, με τρεις κύριες συντάξεις, οι οποίοι θα περιοριστούν σε μία σύνταξη. Τι νομίζετε, τι ποσό μπορεί να βγαίνει? Οι 80.000 συνταξιούχοι που θα χάσουν τη σύνταξή τους εντελώς, γιατί είναι ευκατάστατοι και έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως, είτε από νίκια, είτε από τόκους καταθέσεων, είτε από μερίσματα ανωνύμων εταιριών. 80.000 συνταξιούχοι θα χάσουν εντελώς τη σύνταξή τους, κυρίες και κύριοι, και είναι απόλυτα νόμιμο, διότι η σύνταξη δεν είναι η ανταπόδοση επειδή έδινες εισφορές. Η σύνταξη είναι επιδότηση του κράτους για να περάσεις τα στερνά σου. Στον πλούσιο αυτή η επιδότηση δεν χρειάζεται. Οι 400.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι και τι λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται. Και αυτό απαγορεύεται, τα παίρνουν μαύρα. Εάν αυτές τις θέσεις τις είχαν οι άνεργοι, αμέσως κατά 400.000 άτομα θα μειωνόταν η λίστα των ανέργων. Και όλα αυτά κινήσεις χωρίς ούτε ένα ευρώ για ανάπτυξη. Προσέξτε, όλα αυτά που σας είπα είναι διορθωτικές κινήσεις αφαίρεσης παθογενειών. Δεν είναι χρήματα που έρχονται για ανάπτυξη, δεν είναι επενδύσεις, δεν είναι τίποτε. Το καταλάβατε? Έχετε υποτιμήσει το πρόγραμμα της Ένωσης Κέντρων κάποιοι. Όταν το δείτε να αποδίδει, τότε θα καταλάβετε τι σας έλεγα. Έχετε παρασυρθεί από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούν μέσω δανεικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρώτη ως έλεγε όχι. Τώρα έγινε και ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακό κόμμα και προσπαθεί και αυτός μέσω δανεικών και μνημονίων να σώσει την οικονομία. Μέσω δανεικών και μνημονίων. Μην υποτιμάτε λοιπόν το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Και όταν λέμε και η μείωση, η μηδενισμός μάλλον της χρηματοδότησης των κομμάτων από το κράτος, όταν λέμε κατάργηση των χρημάτων που δίνουμε στις ΜΚΟ, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι ετησίως? Αλλά είναι και άλλα τα... Οι πρόωρες συντάξεις. Αυτές δεν σας απασχολούν? Σπέβδει εκείνος ο Στρατούλης συνεχώς και λέει θα διαφυλάξει τις πρόωρες συντάξεις. Θα τις διαφυλάξει, γιατί η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η λογική της Νέας Δημοκρατίας και η λογική του ΠΑΣΟΚ, είναι να δημιουργούν παράσιτα, τα οποία να ζουν ως τροκτικά εις βάρος του συνόλου. Και ορισμένες βέβαια κατηγορίες προώρων συνταξιούχων μπορεί να τις διατηρήσουμε, αλλά θα κόψουμε μεγάλο ποσοστό από τη σύνταξή τους.
Τι εννοώ, δηλαδή αν παίρνει η γυναίκα σου σύνταξη και είσαι και εσύ συνταξιούχος 45 ετών, θα σου κόψει με πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν έχεις πάνω από 3 σπίτια και εισοδήματα, μπορεί να σου την κόψουν όλη τη σύνταξη. Δεν το κάνουμε από κακία. Το κάνουμε για να σώσουμε τις συντάξεις όλου του κόσμου. Γιατί αν αφήσουμε το πράγμα όσο έχει, από το 2017 δεν θα παίρνει κανένα σύνταξη. Όταν λοιπόν το ερώτημα είναι, τι θέλετε, να κόψουμε αυτούς που έχουν φορτωθεί στο σύστημα και ζουν εις βάρος του συστήματος κάτω από ευεργετικές τροπολογίες που έδινε μέχρι τώρα η Βουλή. Να κόψουμε αυτούς και να σώσουμε το σύστημα των συντάξεων ή να τα αφήσουμε έτσι όπως το είχε ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, ο Σαμαράς και τώρα ο Τσίπρας και από το 2017 να καταργηθεί η έννοια της σύνταξης. Εγώ σαν Λεβέντης Βασίλης και το κόμμα μας η Ένωση Κεντρών είπε, αποφασίσαμε, αφού είμαστε στη δυσάρεστη ανάγκη να διαλέξουμε μεταξύ της κατάργησης των συντάξεων σε 1-1,5 χρόνο και μεταξύ της αφαίρεσης ευεργετημάτων που κακώς εδόθησαν, καταλήξαμε στην αφαίρεση ως προτιμότερη. Αλλά μην υποτιμάτε το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, ότι το κόψιμο των παθογενειών, διπλών-τριπλών συντάξεων, το κόψιμο των συντάξεων των βουλευτών, όλοι οι βουλευτές που έχουν διατελέσει μέχρι τώρα, που είναι γύρω στους 1.000 οι διατελέσαντες που παίρνουν σύνταξη, πρέπει να καταργηθεί η σύνταξη και να περιοριστούν μόνο από το ταμείο της εργασίας τους. Θα είμαστε λίγο σκληροί. Αλλά είδατε που είπε και ο Αμερικανός Υπουργός των Οικονομικών μετά τη σύνοδο των G7. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις. Το ακούσατε? Εγώ δεν κοιτάω να παίρνει ψήφους η Ένωση Κεντρών. Εγώ προειδοποιώ. Στις πρόωρες συντάξεις θα έχουμε κοψίματα. Οι πλούσιοι θα χάσουν τη σύνταξή τους όσοι έχουν μόνιμο εισόδημα μηνιαίο πάνω από 3.000 ευρώ. Μετά, στην οικογένεια, όταν είναι 2 συνταξιούχοι και είναι και οι 2 των 1.800 και άλλα 1.800, δηλαδή πάνε 3.500, θα έχουμε οικογενειακή μείωση. Τι θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούν να φέρουν 3.600 οι κύριοι. Θα συνδυαστεί βέβαια με τα περισσιακά τους δεδομένα. Αν είναι φτωχοί και ζουν μόνο από τη σύνταξη, δεν θα τους κόψουμε τίποτα. Αν όμως έχουν και άλλα εισοδήματα, θα λαμβάνονται υπόψη και θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό. Αυτό μέχρι να βγούμε από την κρίση. Και όταν ξεπεράσουμε την κρίση σε 5, 7, 10 χρόνια, τότε πια θα βάλουμε βάσεις ισοτιμίας και ισοπολιτείας. Όχι άλλος να παίρνει 4.000 σύνταξη και άλλος 300 ευρώ. Θα πούμε, κύριοι, μεγίστη προς ελάχιστη, 3:1. Ο λόγος, θα ισχύσει ένας λόγος. Δηλαδή παίρνει ο αγρότης 300, θα παίρνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου 900. Έτσι είναι, 3:1. Δεν μπορεί ο αγρότης να παίρνει 300 και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου 4.000. Ένα στομάχι έχει και ο αγρότης, ένα στομάχι έχει και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Να με συγχωρήσει πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ το έργο του. Έχω και στην οικογένειά μου δικαστικούς, αλλά δεν μπορεί ένα στομάχι, αλλιώς να αντιμετωπίζεται ένα πορφυρογέννητο στομάχι και αλλιώς ένα άλλο στομάχι δευτερεύουσας αξίας. Είναι θεμελιώδεις αυτές οι αξίες πάνω στις οποίες βαδίζει ένας κεντρών. Στενοχωρώ κάποιους. Σκεφτείτε το όμως πιο πέρα το ζήτημα. Πρώτα σαν ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης και διάσωσης του ασφαλιστικού και δεύτερον σαν θεμελίωση μιας κοινωνίας δικαίου και ισοπολιτείας. Λοιπόν. Κύριε Λεβέντη, γνωρίζετε ότι για κάθε δράση δημιουργείται και μία αντίδραση.
Εάν αύριο γινόσασταν κυβέρνηση και ξεκινούσατε να εφαρμόζετε το πρόγραμμά σας και βρίσκατε μπροστά σας τεράστιες αντιδράσεις όπως αυτές που έχουμε δει, απεργίες, παράλυση δρόμων, υπηρεσιών κλπ. Πώς θα πείθατε αυτό τον αντιδραστικό λαό ότι ότι όλα αυτά τα σκληρά μέτρα είναι όντως για το καλό του? Κάθε άνθρωπος έχει μία πειθό. Έτσι δεν είναι? Η πειθό που έχει κάθε άνθρωπος, μην νομίζετε ότι είναι χάρισμα. Η πειθό πρέπει να συνδυάζεται με εντιμότητα και με ειλικρίνεια για να είναι αληθινή. Δηλαδή, όταν βγω και πω ότι οι βουλευτές τελειώνει η σύνταξή τους, όταν βγω και πω οι πλούσιοι που έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως τελειώνει η σύνταξή τους, όταν πω ότι στις πρόωρες συντάξεις θα κόψουμε περισσότερο εκείνες τις συντάξεις που παίρνει και η γυναίκα του σύνταξη, που θα κοιτάμε δηλαδή το οικογενειακό εισόδημα, έτσι, θα κόψουμε περισσότερο. Και μπορεί και να μην κόψουμε και καθόλου στις πρόωρες συντάξεις, αν δεν έχουν καθόλου περιουσία. Αν δεν έχουν δηλαδή ούτε πρώτη κατοικία, θα βάλουμε κριτήρια. Όταν πω τέρμα οι αργόμισθοι και έχω στοιχεία ότι στις 10 στους Δήμους συνεχίζουν και υπάρχουν. Όταν πω τέρμα τα χρήματα των κομμάτων, τέρμα τα χρήματα των ΜΚΟ, είναι απατεώνες, κλέβουν ανεξέλεγκτοι κλπ. Ποιος θα έχει αντίρρηση? Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις? Θα βγουν οι πλούσιοι να κάνουν διαμαρτυρία γιατί μας κόβεις τη σύνταξη, κύριε Λεβέντη? Δεν θα κόψω τη σύνταξη. Μέχρι 1.500 ευρώ εγγυώμαι δεν θα κόψω καμία σύνταξη. Το ακούσατε? Μέχρι 1.500 ευρώ δεν θα τολμήσω να κόψω σύνταξη. Δεν μου πάει. Άρα τι θα έχουμε? Θα έχουμε την επανάσταση των πλουσίων? Θα έχουμε τη διαμαρτυρία των αξιωματούχων της ελληνικής κοινωνίας, της ελίτ που χάνει τα προνόμια της? Εάν μια κυβέρνηση κάνει προσεγμένες και σοβαρές και δίκαιες περικοπές που σημαίνουν κόψιμο των ασωτιών και της πατάλης, θα έχουμε αντιδράσεις? Δεν νομίζω να έχουμε αντιδράσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε στήριξη μιας τέτοιας κυβέρνησης. Δεν σκεπτόμεθα να κάνουμε παράλογα πράγματα. Τα βλέπετε εσείς παράλογα αυτά, το να κόψουμε από τους έχοντες? Είναι παράλογα πράγματα? Και σε τελευταία ανάλυση, και αν αντιδράσει η κοινωνία, κάποια κοινωνία, δηλαδή οι αργόμισθες, άμα τις διώξω από ένα δήμο, μπορεί να μαζευτούν στο Υπουργείο ΤΑΔΕ, διοικητικής αυτές, και να βρίζουν την κυβέρνηση. Και ξέρω καλά ότι είναι αργόμισθες. Και ας είναι και οι δημοσιογράφοι να λένε τι καλές που είναι αυτοί οι αργόμισθοι, τι καλοί άνθρωποι, γιατί τους πετάξατε έξω, κύριε Λεβέντη. Εγώ θα έχω το σθένος να βγω ίδιος να τους μιλήσω και να τους πω, κυρίες και κύριοι, ζήσατε μια ευδαιμονία, πήρατε όσο πήρατε λεφτά, τσάμπα εις βάρος της κοινωνίας, κανονικά έπρεπε να σας πάρω πίσω και τους μισθούς που παίρνατε, βουλώστε το. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να εννοήσω ότι το καρκίνωμα θα κάνει απεργία και διαμαρτυρία. Λοιπόν, εγώ κάθε άνθρωπο τιμώ, έτσι, ακόμη και τους αργόμισθους, γιατί ζήσανε σε ένα σάπιο πολιτικό κλίμα. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα εμποδίσουν μια κυβέρνηση να φέρει δικαιοσύνη κάνοντας πορείες και διαμαρτυρίες. Η πορεία και η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα του αδικούμενου, όχι του αδικούντος. Δηλαδή δεν μπορούν από κατηγορούμενοι να γίνουν κατήγοροι. Κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνεις
για να δείξεις ότι Ένωση Κεντρών δεν είναι προσωποκεντρικό κόμμα, όπως είναι η κριτική που ασκείται εναντίον του κόμματος. Πότε θα αρχίσετε να προβάλλετε άλλα στελέχη επιτέλους? Να τα προβάλλω πού τα άλλα στελέχη, για να καταλάβω? Δεν καταλαβα. Να τα προβάλλω, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος για να έχω κάπου μία εκπομπή. Στο έξτρα που έχω εκπομπή βάζω εκπομπές που κάνω ανά την Ελλάδα. Δεν έχω... Δεν είναι νομίζω υποχρέωση του Προέδρου να παίρνει από το χεράκι τους υποψήφιους και να τους πηγαίνει να τους βλέπουν ο κόσμος στην τηλεόραση. Είναι υποχρέωση των στελεχών της Ένωσης Κεντρών να απευθυνθούν σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις για να παρουσιαστούν σε εκπομπές. Τώρα, αν οι δημοσιογράφοι είναι καθάρματα και δεν τους επιτρέπουν να εμφανίζονται, μην απευθύνεστε σε εμάς. Απευθυνθείτε στους δημοσιογράφους ζητώντας τους να βγάλουν τους υποψηφίους και τα στελέχη της Ένωσης Κεντρών. Και ο Μπόγδανος στο διάλειμμα που με κάλεσε αυτό στο Sky μου λέει, και πού είναι οι συνεργάτες σας? Λέω, συγγνώμη, κάλεσε σε μένα 10 λεπτά. Φώναξε τον αντίστοιχο επί της Άμυνας, επί του Υπουργείου Παιδείας, να σου τον στείλω. Εσύ σαμποτάρεις το εμένα τον αρχηγό και με καλείς μόνο 10 λεπτά. Αλλά τι γίνεται, εδώ περνούν ενορχιστρωμένοι η επίθεση ότι δεν έχουμε στελέχη, ότι δεν είναι καλά τα στελέχη, δεν είναι μορφωμένα. Εγώ σας λέω ότι το 80% των υποψηφίων της Ένωσης Κεντρών είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως. Τι να κάνουν, να πάνε να πλακωθούν στο ξύλο με τους αλήτες, τους δημοσιογράφους από εδώ και από εκεί, συγγνώμη που μιλάω έτσι, για να τους καλέσουν? Τι να κάνουν, πέστε μου, τι άλλο να κάνουν? Εγώ 25 χρόνια ήμουνα κομμένος. Δεν ήθελα να πηγαίνω, ήμουνα κομμένος εξαιτίας του ότι πρέσβευα κάποια πράγματα για τις κλεψίες που κάνανε οι καναλάρχες στο χρηματιστήριο, πράγματα τα οποία απορώ η δικαιοσύνη γιατί κοφεύει. Γιατί και η δικαιοσύνη, έχω μεγάλες υποψίες ότι ζει και αυτή στο ζωφερό κλίμα που ζούμε όλοι. Υπάρχουν δικαστές που κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι τίμιοι, αλλά άλλο να είσαι τίμιος και άλλο να έχεις το θάρρος να αντιτάξεις το ανάστημά σου στην όποια διεφθαρμένη εξουσία. Είναι άλλο. Εκεί θέλεις, δεν θέλεις τίμιους δικαστές, εκεί αναζητείς ήρωες δικαστές. Να εξηγούμεθα. Αλλά αυτή η καραμέλα, η Ένωση Κεντρών δεν έχει στελέχη και τα λοιπά, να σταματήσει σας παρακαλώ. Θα δείτε στις υποψηφιότητες ανθρώπους μορφωμένους, σοβαρούς, γνώστες των προβλημάτων και απλά θα αισθανθείτε ότι το δημοσιογραφικό κύκλο μας στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένο και δεν επιτρέπει σε ένα νέο κόμμα, ιδιαίτερα κόμμα συγκρουσιακό με τη Σαπίλα, κόμμα που επαγγέλλεται την Επανάσταση με την καλή έννοια, δεν επιτρέπουν σε ένα τέτοιο κόμμα να εμφανιστούν τα στελέχη του. Είναι μια κατηγορία που εκπορεύεται από τα άλλα κόμματα στην προσπάθεια να μας μειώσουν. Άλλωστε στις τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και εμφανίζονται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένας Τζαβάρας, μία Βαλαβάνη, ο Σκουρλέτης, περισσεύει, ας πούμε, πάρτε τον οικονομέα και πέστε και δεν καλείτε και έναν της Ένωσης Κεντρών για την παιδεία. Θα σας πω τώρα κάτι για να γελάσετε. Πριν από αρκετά χρόνια, τότε που ήμουνα κι εγώ στο σκοτάδι και κατέβαινε η Ένωση Κεντρών και έπαιρνε 0405. Ένας φίλος μου στη Θεσσαλονίκη, που είναι ισχυρός παράγοντας, που είχε αγαπήσει τον Βασίλη Λεβέντη, μου λέει, θα πάω και θα βρω στο Μακεδονία TV,
Δεν το έχει ακόμη ο Κυριακού, τώρα το έχει ο Κυριακού το Μακεδονία TV. Πρώτα το είχαν δύο αδέρφια. Καραβασίλη, κάπως έτσι. Θα πάω να βρω, λέει, ένα δημοσιογράφο, τον Τριανταφυλλίδη, είναι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος αυτός. Είναι ένας που έκανε εκπομπές μετά στην ΕΡΤΡΙΑ. Θα πάω να βρω, λέει, και θα τον πιέσω να σε βγάλει. Γιατί αυτός δείχνει, λέει, καλό παιδί. Πάει, τον συναντάει και του λέει, γνωρίζοντο, γιατί είχε επιχείρηση, προφανώς έβαζε διαφημίσεις αυτός εκεί, και του λέει, θέλω μια χάρη από σένα. Λέει, ό,τι θέλεις. Λέει, μιλάει σε κάποια μικρά κανάλια, λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Λεβέντης. Κάλεσε τον, λέει, και στο Μακεδονία, στην εκπομπή σου. Θέλω να τον δω, λέει, με έναν έτσι πιο, με έναν δημοσιογράφο απέναντί του, τι είδους διάλογο θα κάνει. Τι γυρίζει, λοιπόν, ο κύριος αυτός ο Τριανταφυλλίδης και του λέει, φίλε, λέει, τι ασχολείσαι με το Λεβέντη, λέει, υπάρχει περίπτωση ο Λεβέντης να βγει ποτέ? Ακούστε τι του απάντησε. Λέει, μα εγώ για να στο ζητάω αυτό το πράγμα, ούτε αδερφός του Λεβέντη είμαι, ούτε κανένα κέρδος έχω. Έχω διακρίνει, του λέει, ότι έχει μια αξία ο άνθρωπος αυτός και θα ήθελα να ο κόσμος να τον μάθει μέσα από μια μεγαλύτερη εκπομπή και απέναντι σε έναν έγκριτο δημοσιογράφο σαν εσένα. Αυτός είναι ο σκοπός, λέει, της κουβέντας που σου κάνω. Λέει, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λέει, ό,τι άλλο θέλεις, λέει, δεν μπορώ. Και νομίζω, λέει, κακώς ασχολείσαι. Χάνεις το χρόνο. Εδώ υπάρχουν κόμματα, λέει, που θα μπουν στη Βουλή. Εκεί σε συμφέρει να δικτυωθείς. Ο άνθρωπος αυτός ανοίγει, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, βουλευτής. Και τον ακούω που είναι και σκληρός. Και λέει, δηλαδή, εδώ είναι έτοιμοι να υπογράψουν τρίτο μνημόνιο και εκείνος για κόκκινες γραμμές μιλάει. Και ότι το ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει, λέει, ακριβώς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα ακούτε? Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ασπαστεί ένα πολύ χειρότερο μνημόνιο από αυτό που είχε ο Σαμαράς. Και έχουν το θράσος κάποιοι και ομιλούν ότι θα είναι συνεπείς με τις προεκλογικές τους εξαγγελίες. Για να, αυτό γιατί τώρα σας το λέω, σας το λέω σαν ένα πρόσθετο στοιχείο. Γιατί λέτε, γιατί δεν βγαίνουν τα στελέχη της Ένωσης Κεντρών? Εκείνο βέβαια που μπορεί να γίνει είναι σε ιντερνετικές εκπομπές, στο web TV του Σαντιδιαπλοκής GR, εκεί μπορεί να κάνουν εκπομπές τα παιδιά και τα στελέχη και μεταξύ τους και έχουν ήδη κάνει αρκετά. Εκεί νομίζω πρέπει σιγά σιγά να εμφανιστούν όλοι, σιγά σιγά να πάρουν το βάπτισμα του πυρός και τα λοιπά. Αλλά όχι ότι δεν έχουμε στελέχη, όχι ότι δεν θέλουμε να βγούμε. Ζούμε ένα εμπάργκο. Δεν έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν το έχετε καταλάβει. Όπως ο προηγούμενος που είπε, μα με κόψιμο των παθογενειών θα μπορέσει να μηδενιστεί το έλλειμμα. Άρα έχει και ο κύριος αυτός, συνειδητά ή ασυνειδητά, καταπιεί το κουτόχορτο της προπαγάνδας ότι πρέπει να πάρουμε δανεικά, ότι έχουμε κενά χρηματοδοτικά. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Δηλαδή, όπως θα παρουσιάζουν τηλεοράσεις, ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, πρέπει να μας το καλύψουν με τρίτο μνημόνιο. Αλλιώς καήκαμε. Και αφού ακούει όλοι να λένε γι' αυτό και ένας Λεβέντης μόνο, Βασίλης, να μιλάει για κόψιμο παθογενειών, σου λέει, ο Λεβέντης έχει δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Δεν είναι ότι ο Λεβέντης έχει δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Απλά όλοι οι άλλοι ζουν στον αστερισμό της απείλας
μέσα στο φαγοπότι περιμένουν κάτι να κόψει το δοντάκι τους από την πίτα. Να προχωρήσουμε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, γιατί προτείνετε στον Τσίπρα να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές? Δεν γνωρίζετε ότι το κόστος των εκλογών ισοδυναμεί με πτώχευση της χώρας? Συγγνώμη, ο Τσίπρας όταν προκάλεσε εκλογές προτριμήνου, γιατί δεν σκέφτηκε το κόστος της χώρας, το κόστος των εκλογών? Ο Τσίπρας μπορούσε να βρουν ένα πρόεδρο και να μην γίνουν εκλογές το Γενάρη. Προκάλεσε εκλογές. Δεν λυπήθηκε το κόστος των εκλογών προκειμένου να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Εγώ λοιπόν δεν θα κάνω το ίδιο. Εγώ λυπάμαι το κόστος των εκλογών. Αλλά πολύ περισσότερο λυπάμαι η Ελλάδα να έχει ένα ψεύτη. Πολύ περισσότερο αισθάνομαι άσχημα εν έτη 2015, για να βγεις πρωθυπουργός στην Ελλάδα πρέπει να απατεωνίζεις και να πεις ψέματα, αλλιώς δεν βγαίνεις. Και σας λέω, οποιοδήποτε πρόγραμμα λιτότητας ή παρεμβάσεων υλοποιήσουμε με ψεύτη πρωθυπουργό, δεν πρόκειται να αποδώσει, φίλε μου. Και το ψέμα εδώ είναι ουσιώδες. Άλλο να πεις ένα ψέμα για ένα αλφα λόγο, για ένα... Εδώ το ψέμα βγήκε σε ένα λαό και του είπες σχίζουμε μνημόνια. Διαγράφουμε χρέη. Προσλαμβάνουμε 300.000 ανθρώπους. Επιστρέφουν στην εργασία τους 4.000 που έδιωξε η Νέα Δημοκρατία. Γυρίζουμε τα δώρα. Γυρίζουμε στα επίπεδα του 2009. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν μπορώ να καταπιώ τέτοια... Τι ζητώ λοιπόν καταρχάς, τι ζητώ? Ζητώ να ανέβει ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας από την ώρα που σκοπεύει να και βλέπει ότι μνημονιακό κείμενο συμφωνίας θα περάσει, να υποβάλει την παραίτησή του και να πει προσπάθησα να κάνω εκείνα που λέγα, αλλά δεν γίνονται, αντιδρούν. Και προκειμένου να προχωρήσει η χώρα σε ρήξη και σε πτώχευση, υποβάλλω την παραίτηση της κυβέρνησης. Ζητώ λοιπόν μια κυβέρνηση τεχνοκρατών αμέσως, χωρίς συμμετοχή πολιτικών προσώπων, μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό ζητώ. Αυτό ζητώ. Γιατί δεν μπορεί η χώρα να έχει ούτε μια μέρα ψεύτη πρωθυπουργό. Και εδώ δεν πρόκειται για ένα ψέμα όπως ας πούμε ο Λεκές της Λεβίνσκη του Κλίντον. Εδώ πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε ένας λαός. Το καταλάβατε κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένα ψέμα που το είπε πάνω στην τρέλα του, πάνω στη βλακεία του, πάνω. Εδώ πρόκειται για μια κατάστρωση σχεδίου εξαπάτησης της κοινωνίας. Εάν δέχεστε να έχετε εσείς ένα τέτοιο πρωθυπουργό, λυπούμαι εγώ όχι. Αν αύριο είσαστε κυβέρνηση, τι κίνητρα θα δίνατε σε νέους με ελπίδα να ξεκινήσουν τη δική τους μικρομεσαία ή μικρή επιχείρηση? Γιατί όλο ακούμε για κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά τίποτα για οικογενειακή επιχειρηματικότητα? Ακούστε τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν στους νεοεισαγόμενους στην αγορά, όχι εργασίας, γιατί αυτοί είναι εργαζόμενοι. Εργαζόμενος απλά κοιτάς να τον διασφαλίσεις εργασιακά, από πλευρά συμβάσεων, όσον αφορά τα δικαιώματά του. Όσον αφορά τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, την οικογενειακή, αλλά και την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο την οικογενειακή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εγώ πιστεύω ότι πρώτον πρέπει να είναι φορολογικά τα κίνητρα. Δεύτερον, οι άδειες για ίδρυση νέων επιχειρήσεων να δίδονται πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα διάστημα ενός μηνός. Τρίτον, να απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές για μία τετραετία. Από ασφαλιστικές εισφορές.
Ίσως και μια συμμετοχή ενοικίου, αν νοικιάσουν επαγγελματική στέγη, επιδότηση δηλαδή της επαγγελματικής στέγης σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον. Ίσως και την επιδότηση του ασφαλίστρου, αν προσλάβουν και υπαλλήλους. Τουλάχιστον την επιδότηση ασφαλίστρου για μια πενταετία. Κάποια πράγματα θα μου πείτε πού θα βρω τα λεφτά αμέσως, γιατί είναι πράγματα που κοστίζουν. Ακούστε, η κινητική που θα υπάρξει θα φέρει ένα αποτέλεσμα στο κράτος. Προείσπραξη αυτού του αποτελέσματος θα κάνουμε επιδοτώντας τους νέους και τις νέες. Το ακούσατε αυτό που είπα? Μου το είχε πει ένας στο εξωτερικό. Όταν πας να κάνεις κάτι, να σχεδιάσεις κάτι, το οποίο έχει ένα κόστος, από το οποίο όμως αν υλοποιηθεί, περιμένεις και ένα έσοδο για το κράτος. Προεισπράττεις το έσοδο για να καλύψεις το κόστος στήριξης των νέων, αλλά μετά ο κύκλος εργασιών θα σου καλύψει το κόστος. Εδώ χρειάζεται ξυπνάδα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε περιπτώσεις επιδότησης ασφαλίστρων, όταν πια θα έχουμε σώσει το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι, όταν θα έχουμε κάνει γενναίες τομές στο ασφαλιστικό σύστημα, θα έχει και περιθώρια κάλυψης κάποιων στοιχειωδών δαπανών κοινωνικών. Εν πάση περιπτώσει, φρονώ ότι στους νέους ό,τι στήριξη κάνεις, αυτοί διπλά στην ανταποδίδουν. Το μόνο που δεν φοβάμαι είναι να πέσει έξω η χώρα από τους νέους. Από τις μεγαλύτερες ηλικίες, από τις ατιμίες, τα έσχη που γίνονται, από εκεί πέφτουν έξω τα κράτη. Όχι από τους νέους. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει νεότερη δημοσκόπηση για την Ένωση Κεντρών. Οι δημοσκοπήσεις που δίνουν είναι γύρω στο 2,20 ή 2,60 και δεν το γράφουν. 2,60%. Δεν το γράφουν γιατί έχουν κάνει την άλλη ατιμία, ξεκινούν από το 3 και πάνω. Ξέρετε, 2,60, 2,30, 2,50 μας δίνουν οι εταιρείες. Και για να μην μας εμφανίζουν καθόλου, ενσωματώνουν στα λοιπά. Μόνο που τα λοιπά δεν είναι 3-4 όπως είναι συνήθως, είναι πάνω από 6. Άρα μέσα στα λοιπά κρύβεται κάτι κοντά στο 3. Από ό,τι μου διευκρίνησε ένας που έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τώρα του λέω, και δεν έχεις εσύ το θάρρος να γράψεις 2,60. Εμείς θέλουμε αυτό που βγάζεις εσύ. Λέει, γιατί πληρώνουν οι άλλοι για να εμφανίζονται, λέει, τα άνω του 3. Ακούω κάτι τρελά πράγματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι μπόμπολες οι τέτοιοι, προκειμένου να στηρίξουν ποτάμι και Πασόκ, θα σταματάνε εκεί. Τώρα, αν με ρωτάτε το αληθινό γκάλωπ που ξέρω εγώ, που το έχω πληροφορηθεί από τη Θεσσαλονίκη, όχι ως ποσοστό επί της Θεσσαλονίκης, ως ποσοστό επί της Πανελλήνιας, η Ένωση Κεντρών είναι άνω του 3,80 με 4. Και αν θέλετε να μάθετε και το ποσοστό που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή, αν το ακούσετε, θα πάθετε... Δεν ξέρω, κι εγώ δεν το πίστεψα όταν... Αλλά από έγκυρα χείλη, ανθρώπου που κάνει δημοσκοπήσεις το έμαθα. Το ποσοστό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στο 11,8, 12%. Η Κρήτη είναι γύρω στο 2% και εκεί αποσκοπούσε. Είχε ένα δώσει, ένα έδωσε η Κρήτη. Και είναι ήδη τώρα 2. Η δύναμη της Ένωσης Κεντρών, κατά την άποψή μου, η αληθινή,
αν γίνουν εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είναι από 3,60 μέχρι 6. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, μπαίνοντας στη Βουλή, πόσο γρηγοράδα θα προσπαθήσετε. Δεν καταλαβαίνω, να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες. Από πόσο γρήγορα θα προσπαθήσετε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και πώς θα γίνει να ψηφίσουμε όλοι ηλεκτρονικά με ένα email. Ακούστε, οι Έλληνες του εξωτερικού, καταρχάς θα επιμείνουμε να ψηφίσουν στα προξενία. Και ούτε να πάνε να προεγγραφούν να κάνουν, θα με το διαβατήριό τους και με την πόλη θα ψηφίσουν. Πόλη διαμονής, διαβατήριο. Για το ηλεκτρονικό, για τις ευρωεκλογές, λέει, πρέπει να έχεις πάει, να έχεις δηλώσει, να έχεις γραφτεί. Πού να έχεις γραφτεί? Δηλαδή, αν είσαι και Έλληνας εδώ, δεν είναι ανάγκη να είσαι του εξωτερικού, είσαι Έλληνας και είσαι έμπορος και βρίσκεσαι στο Μόναχο, δεν θα ψηφίσεις την ημέρα των εκλογών? Δεν το κατάλαβα. Γιατί μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού? Θα πάω στο προξενείο, θα ψηφίσω. Βρίσκομαι σήμερα στο Μόναχο, θα ψηφίσω. Τώρα, για το ηλεκτρονικό, εάν διασφαλιστεί το ότι δεν θα μπορούν να διπλοψηφίσουν, ένα, και δεύτερον ότι δεν θα καταπιέζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή ότι παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου θα εισέρχεται ο ψηφοφόρος σε ένα κομπιούτερ, γιατί άμα τους βάλουμε από κομπιούτερ του σπιτιού, μπορεί να πιέσει τον πατέρα σου ή τον γιο σου να ψηφίσει ό,τι θέλεις εσύ, να έχουμε τέτοιες εκβιαστικές καταστάσεις. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κομπιούτερ στα προξενία και στα εκλογικά κέντρα. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, αρκεί να διασφαλίσουμε ότι δεν θα νοθευτεί η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω να μιλάτε με καλά λόγια για τους δικαστικούς. Προσωπικά έχω δει τέρατα στην ελληνική δικαιοσύνη και διεθνώς ως νομικό σύστημα. Πιάνουμε στα 10. Έχει τίποτα άλλο? Πιάνουμε 3 στα 10. Δηλαδή βαθμολογικά, δηλαδή με άριστα το 10, λέει ο κύριος, ότι πιάνουμε 3. Εδώ λίγο αδικείται τη δικαιοσύνη. Εγώ τυχαίνει να έχω φίλους δικαστικούς, τυχαίνει να έχω και συγγενείς δικαστικούς. Σας λέω λοιπόν ότι εκεί που με συμβουλεύουν για το πρόγραμμά μας, που καθόμαστε και πίνουμε ένα καφέ, μου λένε τις προτάσεις τους για να μειωθεί ο χρόνος απόδοσης της δικαιοσύνης, να δημιουργηθούν πρωτοβάθμια προσπάθειες, όργανα, κλιμάκια που θα δημιουργούν συμβιβασμούς εξωδικαστικούς ώστε να μειώσουμε τη δουλειά των δικαστηρίων. Μου λένε ότι είναι πολύ ο φόρτος, γιατί δικάζουν κάθε 15 μέρες, αλλά παίρνε ένα σωρό φακέλους για το σπίτι και δαπανούν άνω των 10 ωρών για τη στοιχειώδη μελέτη των υποθέσεων, και χρειάζονται κομπιούτερ, χρειάζονται, δηλαδή, τεχνολογικά, αν αυτά γινόντουσαν όχι με χαρτοβασίλειο, αλλά γινόντουσαν με ηλεκτρονικά, θα μπορούσε και ο δικαστής να κάνει ανετότερα τη δουλειά του, αυτό μου λένε. Μου λένε βέβαια ότι κάποιοι συνάδελφοι ανήκουν σε κόμματα και δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Τυχαίνει και ζητάνε χάρες για λογαριασμό κομμάτων. Αλλά πιστεύω ότι η τεράστια πλειοψηφία των δικαστών όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με αποστροφή. Η τεράστια πλειοψηφία των δικαστών είναι τίμιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό στις δύσκολες υποθέσεις πιθανότατα βάζουν ανθρώπους δικούς τους, της κυβερνήσεως,
Γιατί ο απλός δικαστικός δεν θα κάνει τη χάρη της κυβέρνησης. Θα κάνει το καθήκον του. Δεν ξέρω τι τέρατα και σημεία έχετε δει εσείς. Δεν θέλω να σας διαψεύσω. Μπορεί να έχετε δει όντως τέρατα και σημεία, για να λέμε και την αλήθεια. Να πέσατε δηλαδή σε μια υπόθεση, να αδικηθήκατε. Αλλά νομίζω είναι άδικο να γενικεύετε και να εκτοξεύετε, να κατηγορείτε μια ολόκληρη τάξη ανθρώπων, να τους κατηγορείτε γιατί ετύχατε να είστε στόχος μιας αδικίας. Παρακαλώ θερμώς. Στην πολιτική πρέπει να έχουμε τη δύναμη, όσο και αν αδικηθούμε, να είμαστε ψύχρεμοι στο τι άποψη θα διατυπώσουμε, πώς θα λειτουργήσουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη, αλλιώς δεν κάνουμε για πολιτική. Δηλαδή, θερμοκέφαλοι δεν κάνουν για την πολιτική. Να συνεχίσουμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, ένας ένστολος 40 χρόνων, με 2 τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας, με 9 μεταθέσεις, χωρίς να έχει υπηρετήσει καθόλου στον τόπο συμφερόντων του. Είναι ο κύριος δηλαδή, είναι ένας κύριος με 40 ετών, με 2 τέκνα, 20 χρόνια υπηρεσία, ένστολος, προφανώς στρατιωτικός, με 9 μεταθέσεις στην πλάτη του, χωρίς να έχει υπηρετήσει καθόλου, λέει, στον τόπο συμφερόντων του, άρα εκτός από τον τόπο που μένει. Μάλιστα, για να καταλάβουν τι λέει. Έχει συνδράμει στο ασφαλιστικά ταμεία με 20 χρόνια ένσημα. Πόσο ακόμη χρόνια θα ήταν δίκαιο να υπηρετήσει? Πόσες μεταθέσεις θα έχει ακόμη να κάνει? Ποια θα είναι η εικόνα ενός ασπρομάλλη 60χρονου στρατιωτικού ή αστυνομικού ως προς την ασφάλεια των πολιτών? Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα των προώρων συντάξεων είναι οι ένστολοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί μπήκανε στο στρατό 20 ετών και τους επιτρέπει η υπηρεσία σε 20-25 χρόνια να πάρουν σύνταξη, 45 ετών. Όταν μιλούμε για συνταξιούχους 45-άριδες, ο νους μας είναι και άλλες κατηγορίες, αλλά ο νους μας πάει πρωτευόντως σε συνταξιούχους 45-άριδες αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Λέει ο κύριος τώρα ότι αν τον κρατήσουμε αντί 25 χρόνια 40, για να πάει 60-65, για να πάει 65 ετών, όπως ζητούν οι ξένοι, αν τον κρατήσουμε αντί για 20 και αντί να βγει σε 5 χρόνια που μπορούσε να βγει, πρέπει να κάτσει άλλα 25. Και ρωτάει την άποψη της Ένωσης Κεντρών. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνει. Γιατί ξέρει ότι ό,τι πει η Ένωση Κεντρών, αυτό και θα γίνει. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, εξήγησα προηγουμένως ότι αν δεχθούμε τις μεταβατικές διατάξεις, δηλαδή όσοι έχουν μπει στην αστυνομία να βγουν στα 45, δεν αντέχει το σύστημα πρώτον. Δηλαδή θα παρασύρει και δεν θα παίρνει μετά καθόλου σύνταξη. Δηλαδή τι και αν βγείτε στα 45 σας, όταν από του χρόνου θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα και δεν θα παίρνετε καθόλου σύνταξη. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ότι αν δεν παρέμβουμε στο ασφαλιστικό σύστημα και θελήσουμε, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, όταν πάτε εσείς στρατιωτικοί, λέει, σας στηρίζουμε. Να τηρηθεί ο νόμος σε εσάς που είστε μέσα ήδη. Δεν σας λένε όμως ότι σε ένα χρόνο δεν θα παίρνετε σύνταξη.
Αυτό το αφήνω να το πάθετε από μόνοι σας. Γιατί είναι απατεώνες. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά το πρώτο που έπρεπε να σας πούν είναι οι κίνδυνοι που διατρέχετε. Εγώ ωστόσο, με όλη την αγάπη που έχω προς ανθρώπους που μπήκανε κάτω από ένα σκεπτικό οικογενειακού προγραμματισμού και τώρα βρίσκονται μπροστά σε ένα άλλο σκεπτικό. Σας λέω ότι θα εξετάσουμε άλλου είδους δυνατότητες. Αφού δεν ταιριάζει ένας αστυνομικός να είναι, ξέρω εγώ, 60 ετών και να κυνηγάει ένα κλέφτη, μήπως όχι για 25 χρόνια όπως θέλει η Μέρκελ, αλλά για 10, σας βάλουμε σε δουλειές γραφείου, κάπου. Και όλα αυτά βέβαια, αν από τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους επιβάλλεται. Αν η χώρα γεννήσει περισσεύματα, αν η χώρα παράγει έσοδα και δεν χρειάζεται ούτε αυτό, θα τιμήσουμε την υπόσχεση που σας έδωσε η πολιτεία και θα σας δώσουμε σύνταξη στα 45 χωρίς να κόψουμε τίποτα. Θέλω να ξέρετε ότι με την Ένωση Κεντρών θα υπάρχει καθαρή εξήγηση. Θα βγαίνουμε στην τηλεόραση και θα λέμε: κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Εάν τα αφήσουμε έτσι, θα πάθουμε την εξής ζημιά. Αν όμως κάνουμε περικοπές, θα τις κάνουμε. Πού θα τις κάνουμε τις περικοπές? Πρωτεπόντως εκεί που υπάρχει λίπος, δηλαδή εκεί που έχουν σπίτια, που έχουν νίκια, που έχουν περιουσίες, που δουλεύει και η γυναίκα τους, που εκεί θα πάμε πρωτεπόντως να κάνουμε τις περικοπές. Λαμβανωμένων υπόψη του αριθμού των παιδιών και της περιουσιακής εικόνας της οικογένειας. Επαναλαμβάνω, εάν ο τόπος αυτός, γιατί έχει μεγάλες δυνάμεις, κάνει οικονομική επανεκκίνηση με νέες βάσεις και παραχθεί εθνικό έσοδο, εγώ θα είμαι πρώτος που θα σας βγάλω στα 40 σας. Αλλά όχι εις βάρος του κράτους και όχι εις βάρος των υπολείπων πολιτών. Γιατί εδώ στη χώρα αυτή μέχρι τώρα άλλοι βγαίνουν στα 40 και άλλοι στα 67. Προχθές συνάντησα μια κυρία που πλένει πολυκατοικίες και μου λέει θα βγω στα 67. Και αυτή την κυρία την αγαπώ, αγαπητέ μου, το ίδιο που αγαπώ και εσάς. Έναν σαραντάρι, ξέρω εγώ, στρατιωτικό. Τι ίδιο αγαπώ και εκείνη. Τι θα πω εις εκείνη? Ότι ο Σιμίτης έκανε τους νόμους αυτούς και ο Μητσοτάκης και υπό τις συνθήκες αυτές μπήκατε στην αστυνομία. Αλλά εγώ δεν μπορώ να διατηρήσω δυστυχώς τα ίδια δεδομένα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα κάνουμε μεγάλο αγώνα, ειδικά από οικογένειες που βασίζονται στη σύνταξη, να μην κόψουμε τίποτε. Και θα σας πω την άποψή μου δηλαδή. Όπου υπάρχει οικογενειακό εισόδημα αρκετά μεγάλο, εκεί θα είμαστε λίγο σκληροί, θα κόψουμε. Όπου όμως υπάρχει μία σύνταξη και με αυτήν ζουν 5 άτομα, και αυτή η σύνταξη είναι 1.400 ευρώ, 1.500, έχω δηλώσει. Από τα 1.500 δεν μπορώ να πειράξω μέχρι 1.500, λέει, ούτε ένα ευρώ. Τώρα όσον αφορά το πρόωρο του πράγματος, αν πρέπει να κυκλοφορείτε 45 στα καφενεία ή αν πρέπει να πιάνετε μια άλλη δουλειά και να τα παίρνετε μαύρα, ή αν πρέπει 10 χρόνια να σας βάλω σε ένα δήμο, το Δήμο Αθηναίων, να δουλέψετε, που είναι προς τιμή σας, φαντάζομαι, να δουλέψετε σε μια δουλειά γραφείου, σε μια δουλειά αντίστοιχη της αξιοπρέπειάς σας, αυτό θα το συζητήσουμε. Πάντα όλα αυτά στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας και της παραγωγής. Πρέπει να πνεύσει ένας άνεμος θέλησης και προσφοράς ανά τη χώρα. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος απατεών, θα σας έλεγε να βγείτε, γιατί αφού εσείς μπήκατε στα 20 στο στρατό, δικαιούστε στα 44 να είστε συνταξιούχοι. Για να πάρω ψήφους, αυτό θα έλεγα.
Αλλά με ακούσατε μέχρι τώρα ποτέ να λειτουργώ στην προσπάθεια να πάρω ψήφους? Εγώ λέμε κόβουμε από τον έναν, κόβουμε από τον άλλον, και μάλιστα με ένας στη Θεσσαλονίκη διαφημιστής μου λέει κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί, περιμένεις λέει να μπει στη Βουλή. Ναι, πρέπει να μπει στη Βουλή ένας, αν αυτά που κόβει είναι απαραίτητα για να σωθεί η χώρα. Και είναι απαραίτητα και για να αποδοθεί μια στοιχειώδης δικαιοσύνη. Γιατί όπως η εικόνα ενός αστυνομικού εξιντάρι να κυνηγάει ένα κλέφτη είναι κακή, έτσι και η εικόνα ενός στρατιωτικού σαραντάρι να είναι στα καφενεία δεν είναι καλή. Παρακαλώ. Γεια σας κύριε Λεβέντη. Η προηγούμενη ερώτησή μου ήταν σχετική με τον σε έξαρση αλβανικό μεγαλοειδεατισμό. Και η γνώμη σας ήταν να τον γελιοποιήσουμε δια της αδιαφορίας μας. Η προηγούμενη ερώτησή μου ήταν... Α, για άλλη εκπομπή προφανώς. Δεν μιλάει... Όχι. Δεν μιλάει για αυτή την εκπομπή. Τι ήταν λοιπόν η προηγούμενη ερώτησή ήταν σχετική με τον σε έξαρση αλβανικό μεγαλοειδεασμό και η γνώμη σας ήταν να τον γελιοποιήσουμε. Δεν ήταν να τον γελιοποιήσουμε, να το προσπεράσουμε. Δηλαδή, όταν κάνει ο άλλος πρόκληση, το κάνει για να σε εμπλέξει σε ένα διάλογο που τον θέλει αυτός και τελικά να σε στριμώξει. Είχα πει λοιπόν να μην συνομιλούμε με ανθρώπους, που, με κράτη, τα οποία προκαλούν. Απλά να καταγγέλουμε τη συμπεριφορά τους. Αυτό το είχα πει. Αν θυμάμαι καλά, η διατύπωσή σας ήταν να μην μιλάμε με τρελούς. Ναι, να μην μπούμε σε συνομιλία με τρελούς που εξ συστήματος προκαλούν. Ναι. Επανέρχομαι όμως, διότι ο κύριος Ράμα εμφανίζεται άκρος προκλητικός και δεν είναι ένας τρελός, αλλά πρωθυπουργός της Αλβανίας. Απαγορεύει αυτό να είναι τρελός? Δεν κατάλαβα. Πρέπει να είναι γνωστικός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι σίγουρα γνωστικός? Λέω, κάθε Έλληνας. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μήπως κινείται κάτι ύποπτα τελικά? Σας ευχαριστώ. Ακούστε, δεν είπα να αγνοήσουμε τους κινδύνους. Δεν είπα ξεχάστε τον Βλάκα. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Ούτε υποτίμησα, ούτε αγνόησα κινδύνους. Αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα που στείνουν οι κάθε Αλβανοί, οι Τούρκοι και οι λοιποί. Η Ελλάδα είχε την κακή τύχη να περιβάλλεται από εχθρούς. Αυτή την κακή τύχη είχαμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην προκαλούμε εμείς καθόλου, και όταν προκαλούμεθα, να παίρνουμε τις δηλώσεις τους και να τους καταγγέλουμε στα αρμόδια όργανα. Γιατί ξέρετε, όποιος προκαλεί με έργο βία, με βία ή με έργο βία ή διαλόγων, παραβιάζει συνθήκες. Παραβιάζει συνθήκες. Και εσείς τώρα μου λέτε, πέντε τρελοί στην Αλβανία ή και ο πρωθυπουργός τους παραβίασε την τάδε και τάδε συνθήκη. Εμείς πρέπει να το καταγγείλουμε αρμοδίως. Τι πρέπει να κάνουμε, να του απαντήσουμε κι εμείς, ή στην παρανομία εκείνου να παρανομήσουμε κι εμείς? Αυτά τα κάνουν κόμματα ακροδεξιά, κόμματα ηλίθια. Εμείς σταθεροί στην πλεύση του κέντρου θα λειτουργούμε με νομιμοφροσύνη και θα καταγγέλουμε τους παρανομούντες στα εκείνα τα όργανα τα διεθνή στα οποία οφείλουμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η στάση μιας σοβαρής πολιτείας, μιας σοβαρής κυβέρνησης. Αλλιώς, δηλαδή, εδώ τώρα διαφορετικά, ό,τι λένε γκριζιλίκοι πρέπει εμείς να απαντάμε στους Τούρκους. Ό,τι ανακοίνωση βγάζει ένας τρελός και από την άλλη μεριά. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Τι θέλετε, να μπούμε στη μάχη, να απαντάμε? Αυτή είναι η αποστολή αυτού που παρανομεί. Αυτό το σκοπό έχει. Ο σκοπός του, η σκοπιμότητά του είναι να μας βάλει στο παιχνίδι. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, είχατε άνοδο των εκλογικών σας ποσοστών
στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας μάλιστα πίσω το Πασόκ. Πώς σκοπεύετε να διατηρήσετε ή και να αυξήσετε περαιτέρω τα ποσοστά σας? Τι πώς σκοπεύουμε? Εμείς πάντα ίδιοι είμαστε. Δηλαδή και στην Κρήτη τώρα που η δημοσκόπηση που μου δείξανε από 1% που πήρε στις εκλογές η Ένωση Κεντρών, τώρα στις εκλογές 25 Ιανουαρίου, έχουμε δύναμη 2. Έκανα τίποτα στην Κρήτη, μία επίσκεψη έκανα. Εμείς πάντα θα υπερασπιζόμαστε το δίκαιο. Πάντα θα είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας. Μου λένε κάποιοι, μα οι θέσεις σας είναι οι ίδιες, λέει, εδώ και χρόνια. Μα αυτό είναι προς τιμή μας. Αυτοί που αλλάζουν θέσεις, οι πολιτικοί, αυτοί είναι οι τρελοί και οι επικίνδυνοι. Το να είναι ένας σταθερός είναι ελάττωμα. Ελάττωμα έγινε να είναι κάποιος σταθερός στις απόψεις του, στο πρόγραμμά του. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως είμαστε. Όπως μας ψήφισαν οι νέοι και οι νέες της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν είχαμε αύξηση μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στη Δράμα πήραμε 3%, στη Χαλκιδική 3%. Στην Αλεξανδρούπολη 3,5% στον Εύρο. Επομένως, δεν είχαμε μόνο στη Θεσσαλονίκη άνοδο. Και στην Αθήνα όμως δεν ήταν λίγο. 1,8 έδωσε η Β' Αθηνών. 1,8. Το ποσοστό ήταν 0,6. Τριπλασιάστηκε στην Αθήνα η δύναμη, για να είμαστε ειλικρινείς. Και είναι κάτω γύρω στο 1 η δύναμη των Πελοποννήσου και Κρήτης και νησιών. Λόγω του ότι πληροφορούν το από το Μέγκα και από το αντένα, τον αντένα τις ειδήσεις, δεν μας βλέπανε στις δημοσκοπήσεις και θεώρησαν ότι είναι χαμένη η ψήφος. Εμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε. Θα είμαστε καθαροί, συνεπείς και πιο αποφασιστικοί στις απόψεις μας. Δεν σκοπεύω να αλλάξω. Και όχι τώρα εν όψη εκλογών. Και μετά τις εκλογές. Και μέχρι να αποθάνω, αν θέλετε. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω σε κάποιες αρχές που υπηρετώ. Ναι, έχουμε τόσο, ναι. Πώς θα λύσετε το καυτό πρόβλημα της ανεργίας και πώς θα προσελκύσετε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα εφόσον όλες τις δουλειές τις παίρνουν πλέον χώρες όπως η νέα υπερδύναμη Κίνα και η Γερμανία? Εμείς οι νέοι που θέλουμε να μείνουμε Ελλάδα, πώς θα βρούμε δουλειά? Εάν πηγαίναμε δραχμή, τότε τουλάχιστον θα είχαμε πλεονέκτημα να κόψουμε δικό μας νόμισμα και με αυτό να φτιάξουμε νέα εργοστάσια, εάν υπήρχε πολιτική βούληση. Ακούστε, η Ελλάδα στη δεκαετία του 50 και του 60 είχε δραχμή. Και όμως 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πήραν το δρόμο του εξωτερικού. Δεν τους έσωσε η δραχμή. Πλανάστε αν νομίζετε ότι πηγαίνοντας τη δραχμή θα βρείτε δουλειά. Πλανάστε. Πάντα θα είναι φτηνότερη η Βουλγαρία, πάντα θα είναι πιο φτηνή η Ρουμανία. Ό,τι νόμισμα και να υιοθετήσουμε. Αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτοί που λένε για δραχμή είναι απατεώνες και ηλίθιοι, το λέω ευθέως, είναι ότι στη δεκαετία του 60 και του 50, με το τεράστιο μεταναστευτικό κύμα προς τα έξω του 1,5 εκατομμύριου εργαζομένων, η δραχμή δεν τους έσωσε. Δεν τους κράτησε στην Ελλάδα η δραχμή. Γι' αυτό είναι απατεώνες όσοι επιχειρηματολογούν με τη δραχμή. Δεν λέω εσείς είστε θύμα προφανώς. Απόψεων και πάνω στην αποτυχία της σημερινής πολιτικής καταφεύγετε προς τα εκεί. Πιέζεστε προς τα εκεί, όχι ότι αισθάνεστε ότι με τη δραχμή θα βρείτε δουλειά ή θα ανοίξουν οι δουλειές κλπ. Απλά η αποτυχία του υφισταμένου συστήματος ευρώ, Ευρώπης κλπ. Αισθάνεστε ότι σας δίνει το δικαίωμα να σκεφτείτε προς τη δραχμή, δηλαδή να κατευθυνθείτε προς τη δραχμή. Η απάντηση είναι ότι τα νομίσματα δεν σώζουν τις χώρες. Η δουλειά
το να στρωθεί ο λαός στη δουλειά και να δημιουργηθεί περίσσευμα, αυτό σώζει τις χώρες. Επιτρέπει και κοινωνικά να δαπανίσεις περισσότερα χρήματα για ανάπηρους, για μονογονικές γυναίκες, για πολύτεκνους και ηλικιωμένους κλπ. Αλλά και αμοιβές καλύτερες να δώσεις και σε μισθούς και σε συντάξεις. Και παροχές υγείας, παιδείας ποιοτικότερες να προσφέρεις. Άρα το ζήτημα είναι πώς θα σηκωθεί πάνω η οικονομία. Εκεί είναι το ζήτημα, μην επεκτείνεστε. Είναι όπως η μηχανή σε ένα καράβι. Αν η μηχανή σταματήσει, το καράβι μένει ακυβέρνητο. Όσο μεγάλο κι αν είναι και ο Τιτανικός να είναι, μένει ακυβέρνητο. Το πώς τώρα θα κινηθεί η οικονομία. Πάμε σε άλλο ερώτημα. Σας έχω πει η επιστροφή των 150 δισεκατομμυρίων που βγήκαν στο εξωτερικό. Ο Τσίπρας λέει με 15% να τα φέρουν πίσω. Συγγνώμη, με 15% λύγει το ζήτημα. Εγώ περισσότερη σημασία δίνω στην επιστροφή των χρημάτων παρά στο να πάρει το κράτος κάτι. Τα ακούσατε? Δηλαδή, αυτά τα 150 δις, αν μπορούσε να επιστρέψουν στις τράπεζες ξανά και μαζί με τα 133 που έχουμε σήμερα, να έχει η Ελλάδα 280 δις στις 4 λειτουργούσες στην Ελλάδα τράπεζες, αν μπορούσε να γίνει αυτό, ξέρετε πόσο θα άλλαζε το οικονομικό κλίμα στη χώρα? Ξέρετε πόσο? Η δυναμική ρευστότητας θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά και αυτή η τάση να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στο δημόσιο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μικρές ή λίγο πιο μεγάλες επιχειρήσεις εντός Ελλάδος και όχι να πάμε στο δημόσιο. Ξέρετε και αυτό, αν το πετύχουμε και καταπολεμήσουμε το ρουσφέτη και είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δουλειές, οι διορισμοί γίνονται από τα γραφεία ανέβρεσης εργασίας. Όταν δεν υπάρχει ο ελιγμός να πάμε στο κόμμα ή στο βουλευτή και γίνεται αξιοκρατικά η πρόσληψη, ξέρετε πόσο θα αλλάξει η δυναμική της οικονομίας? Και αν πηγαίναμε στη Μέρκελ και αντί να ζητάμε δανεικά και νέα πακέτα, τις γυρεύαμε να έρθουν 50 επιχειρηματίες εδώ να κάνουν επενδύσεις για να φανεί ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα και ότι επιμένουν να μείνει στο ευρώ. Ξέρετε πόσο καλύτερο θα ήταν από το να απλώναμε το χέρι για δανεικά? Η Ένωση Κεντρών βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό κόσμο από τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα θέλουν να δημιουργούν τρόπους να ο πολίτης να είναι εξαρτημένος και όμηρος των κομμάτων. Εμείς θέλουμε να απελευθερώσουμε τον πολίτη, να του δώσουμε προσωπικότητα και να τον απελευθερώσουμε από τα τείχη στα οποία τον έχουν φυλακίσει τα κόμματα. Η μάχη πρέπει να δοθεί στην οικονομία. Και σας λέω, όχι να πάρει το κράτος 15% της καταθέσης εξωτερικού. Όχι αυτό. Να γυρίσουν οι καταθέσεις, φωνάζει ο Λεβέντης. Αν με αντιγράφουν και με αντιγράφουν ηλίθια. Ηλίθια οι κύριοι του Μαξίμου. Μεγαλύτερη σημασία δίνω στο να έρθουν τα χρήματα παρά να εισπράξουμε κάποια ποσά να τη βγάλει ο Τσίπρας για 1-2 μήνες. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι η ρήξη και η έξοδος από το ευρώ είναι η λύση? Σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι η ρήξη και η έξοδος από το ευρώ είναι η λύση, θα ήθελα να μου δώσει ο Θεός να είχα ένα βίντεο τι θα γίνει άμα πάμε σε ρήξη. Τι θα γίνει? Λέει, τι θα γίνει σε μια Ελλάδα που δεν θα έρχονται συντάξεις, που δεν θα έρχονται μισθοί, που δεν θα υπάρχουν φάρμακα, καύσιμα και βασικά καταναλωτικά είδη. Αυτό που σας είπα, τι θα γίνει όταν τα αυτοκίνητα είναι κολλημένα στους δρόμους, όταν φάρμακα για τον ασθενή δεν υπάρχουν,
Όταν σύνταξη και μισθός δεν έρχεται, τι θα γίνει? Εμφύλιος. Σε όλους αυτούς είπα και προηγουμένως ότι είναι τρελοί και ηλίθιοι. Είναι οι οπαδοί της δραχμής. Μιλούν εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχει γίνει το έγκλημα, για να δούμε την αιμορραγία. Αν είχε γίνει το έγκλημα, δεν θα απετολμάτω να διατυπώνονται τέτοιες ηλίθιες απόψεις. Το ευρώ και την ευρωπαϊκή πορεία δεν την υποστηρίζω εγώ όπως ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης αυτός του ποταμού βγαίνει και λέει «Θα ψηφίσω ό,τι και μέτρα και να είναι». Όχι, 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 όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δήλωσα και σε μία βίντεο που λέγεται «Αντιθέσεις στην Κρήτη» σε έναν δημοσιογράφο, το Σαχίνη, ότι εγώ, σαν Βασίλης Λεβέντης, ποτέ δεν θα έβγαζα τη χώρα μου ντροπιασμένος από το ευρώ, σαν δραπέτης, όπως πάει να τη βγάλει ο Τσίπρας. Ποτέ δεν θα έβγαζα τη χώρα μου σαν δραπέτης από το ευρώ, αλλά αν πίστευα ότι σε κάτι η Ελλάδα έχει δίκιο, ζητάει το δικό της δρόμο, κάνει το καθήκον της τις μεταρρυθμίσεις και απομένει και στους Ευρωπαίους να μας βοηθήσουν λίγο, μεταφέροντας τα ομόλογα 3-4 ετών, για να ρίξω 5 δραχμές εδώ στην ανάπτυξη, λίγα ευρώ, συγγνώμη και τα είπα δραχμές. Εάν πίστευα ότι θέλω να βοηθήσω τη χώρα μου αποδεδειγμένα και δεν το κάνουν οι ξένοι, μπορούσα να την βγάλω από το ευρώ, όχι ως δραπέτης, όχι ως κοινωνία που είμαι μέσα στη σαπίλα και δεν θέλω να κάνω τις μεταρρυθμίσεις, αλλά σαν πρωθυπουργός μιας χώρας που θέλω να είναι ανεξάρτητη και να μην περιμένω άδεια από την κάθε Μέρκελ για να κάνω, να ασκήσω την πολιτική μου. Το καταλάβατε? Καταλάβατε ποια διαφορά υπάρχει? Ετούτοι εδώ πάνε να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ, ήδη κατ' ουσίαν την έχουν βγάλει, λόγω ότι ό,τι η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται απροσάρμοστη, σάπια, απρόθυμη για μεταρρυθμίσεις, και ζητούσα μονίμως δανεικά απ' έξω. Εμείς στην Ένωση Κεντρών, εάν οι ξένοι δεν δείχνανε κατανόηση προς τα ελληνικά αιτήματα, τα δίκαια όμως αιτήματα, θα μπορούσε να τη βγάλουμε από το ευρώ. Πότε? Πότε? Αν αισθανόμασταν ότι εκτελέσαμε τις υποχρεώσεις μας, τις μεταρρυθμίσεις μας, το καθήκον μας, κάναμε τα πάντα και δεν έκαναν εκείνοι το κάτι παραπάνω για να βοηθήσουν τη χώρα. Αλλιώς νοώ. Γι' αυτό είμαι υπερασπιστής του ευρώ, το καταλάβατε? Γιατί δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το καθήκον μας, ώστε να ζητούν να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Και διάλεξε το πολιτικό σύστημα τον εύκολο δρόμο να βρίζουμε τους ξένους για να κουκουλώνουμε τις εγχώριες παθογένειες. Ελπίζω να γίνει να αντιληφθώ στο συλλογισμό, έτσι, γιατί δεν θέλω. Δεν ξέρετε, καμιά φορά στη συζήτηση τα νοήματα λίγο ανεβαίνουν και πρέπει να γίνουν εύληπτα και κατανοητά από όλους. Άλλο να φεύγεις από μια Ευρώπη σαν ο δραπέτης, ο χαμένος, ο άχρηστος που τους έφαγε στα λεφτά, και άλλο να σηκώνεσαι όρθιος, να φτιάχνεις τη χώρα σου και να απευθύνεσαι σε αυτούς ζητώντας λίγη στήριξη. Τότε, αν δεν το έκαναν, θα ήταν γαϊδούρια, αφού πρώτα η Ελλάδα είχε κάνει τα δικά της, είχε επιτελέσει τα δικά της καθήκοντα, τότε θα ήταν γαϊδούρια και τότε εγώ, ο Λεβέντης, εις μια τέτοια Ευρώπη πια δεν θα ήθελα να μένω. Αλλά εσείς τι θέλετε τώρα, κάποιοι, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ποταμιού, του κόμματος του Μπόμπολα, τι θέλετε? Θέλετε κουκουλωμένων των παθογενειών του κομματικού συστήματος, έτσι, των παρανόμων χρηματοδοτήσεων, των παρανόμων διορισμών, όλου αυτού του λαβυρίνθου
της ύψης που λειτουργεί, να εμφανίζονται οι ξένοι και να μας δίνουν κάθε τόσο χρήματα. Να τελειώνουν αυτά τα χρήματα και να μας δίνουν μετά και άλλα χρήματα. Έγινε φαντάζομαι αντιληπτός. Για να δούμε το επόμενο ερώτημα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις μου είναι πόσος είναι τελικά ο ακριβής αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Δεύτερον, αληθεύει αυτό που υποστηρίζεται από κάποιους ότι ο μηχανοδηγός το ΣΕ πληρώνεται με διπλά από τον Γερμανό μηχανοδηγό. Κοιτάξτε, το ουσιώδες είναι ότι ο ΣΕ στην Ελλάδα έμπαινε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσα, σχεδόν δις, ετησίως. Αυτό είναι το τελικό. Τώρα στην Ελλάδα, αν παίρνανε περισσότερο από τους Γερμανούς, μπορεί να γράφανε ψεύτικες υπερορίες, μπορεί να γράφανε ότι δουλεύουν τις Κυριακές χωρίς να δουλεύουν, μπορεί να γινόντουσαν άλλες απατεωνιές. Μπορεί δηλαδή, άμα πάμε στο ΟΣΕ το πρωτόκολλο, να μην βρούμε μισθό μεγαλύτερο των Γερμανών. Αλλά με τις λοιπές ατιμίες που συνέβαιναν, μπορεί ο μισθός ο τελικός να ανέβαινε. Με ρωτάτε για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Κατεγράφει 700.000 τόσο, δεν κατεγράφει πρόπερση, πότε η Σαμαρά ήταν αυτό ή επί Γιώργου Παπανδρέου μου φαίνεται ήταν, τέλος δεν θυμάμαι. Όμως δεν είναι μέσα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον αριθμό αυτό. Δεν είναι δέκο. Δεν είναι κάτι άλλες εταιρείες που είναι ανώνυμες εταιρείες με τον έλεγχο του δημοσίου και παρουσιάζονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διορίζει λέει, το κράτος τη διοίκηση, αλλά που λειτουργούν με νομοθεσία ανωνύμου εταιρείας ιδιωτικής. Δεν υπολογίζονται σε αυτά. Δεν μπορώ να υπολογίζω ότι είναι σίγουρα πάνω από 1 εκατομμύριο. Και το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός. Το πρόβλημα είναι η υποπαραγωγικότητα, ότι δεν αποδίδουν. Και το πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι δίπλα σε αυτόν τον αριθμό που σας λέγω, τον υπολογίζω γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπάρχουν και πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ζουν από το δημόσιο με πλήρη εξάρτηση. Δηλαδή εφοδιαστές νοσοκομείων που λειτουργούν σαν να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά με άμεση εξάρτηση. Αν δηλαδή δεν πάρουν δουλειά από ένα κρατικό νοσοκομείο, κλείνει η εταιρεία. Επομένως το δημόσιο δεν πρέπει να το υπολογίζεται τόσο από πλευράς αριθμού υπαλλήλων όσο από πλευράς απόδοσης στην εργασία τους, σε ποιο βαθμό έχει αργομίσθους μέσα ο αριθμός αυτός, δεύτερον, και τρίτον, να προσθέτεται στο όλο άθροισμα αυτό ιδιωτικές εταιρείες κρατικοδίαιτες και άμεσα εξαρτώμενες από τον δημόσιο τομέα. Πρέπει να τις προσθέσετε και αυτές, που δεν είναι δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά από δημόσιο χρήμα πληρώνονται. Μήπως τελικά η μέση αναπόφευκτη λύση που έρχεται είναι η ευρωδραχμή που πρότεινε και ο Σόιμπλε, δηλαδή το διπλό νόμισμα. Δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω τι πρότεινε ο Σόιμπλε. Εδώ θα δείτε ένα άλλο λεβέντι. Μπορεί η Γερμανία να προτείνει κάτι άλλο. Η Ένωση Κεντρών επιμένει ευρώ. Κανονική συνύπαρξη με το ευρώ. Όχι ό,τι θέλει ο Σόιμπλε. Το ακούσατε. Είναι ξεκάθαρο. Ζητούμε περηφάνεια και εγωισμό για την Ελλάδα και όχι ό,τι πει ο Σόιμπλε. Ποιος σας είπε ότι εγώ θεωρώ το Σόιμπλε το σπουδαίο? Ποιος σας το είπε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι που πτώχευσε η Ελλάδα φταίει το πολιτικό σύστημα και οι υφιστάμενες παθογένειες. Αυτό θεωρώ.
Και ότι οι ξένοι κουράστηκαν, είδατε και σε ένα κοριτσάκι που μίλησε ο Σόιμπλε, που πήγε και του είπε τι συμβαίνει το κοριτσάκι με την Ελλάδα, το δείξανε οι γερμανικές τηλεόρασεις, πιστεύω να το δείξανε και εδώ. Απάντησε ο Σόιμπλε ότι είναι μια καλή χώρα η Ελλάδα, μια καλή χώρα, αλλά έχει μάθει να ζει με τα δικά μας λεφτά των Γερμανών. Και εμείς λέει θέλουμε να μην μπαίνουν μέσα, να ξοδεύουν αυτά που παράγουν. Αυτό λέει, τους γυρεύουμε και δυσκολεύονται, γιατί έχουν μάθει να ξοδεύουν κάθε χρόνο περισσότερα λεφτά από αυτά που παράγουν. Αυτό απάντησε στο κοριτσάκι των 3 ετών ο Σόιμπλε. Εδώ που τα λέμε σε αυτό, ποιος αντιλέγει? Όταν ο Καραμαλής άφησε μόνο το 2009 29 δις ευρώ έλλειμμα και τον έχουν ακόμη έξω από τη φυλακή και θέλουν και τον ξάδερφό του, τον γιο του Αχιλέα, τον καναρικό στη Νέα Δημοκρατία, ασόψονται. Ασόψονται. Είπε κανένα ψέμα ο Σόιμπλε, αλλά όχι όμως και ότι αν πει ευρωδραχμή ο Σόιμπλε θα πάει ο Λεβέντης να πει ναι. Όχι. Η Ελλάδα θέλει ευκαιρία και γι' αυτό ζητώ την άμεση παραίτηση του Τσίπρα ή δυνατόν και σήμερα να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παραίτησή του, να σχηματιστεί μια οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών επί τρίμηνων. Μόνο τεχνοκρατών, μην βάλουμε μέσα λινάτσες από τη Βουλή, αυτά που κάναμε στον Παπαδήμο και το καταστρέψαμε. Μόνο ένας πρωθυπουργός τεχνοκράτης και 6-7 υπουργοί, ένα τρίμηνο και μετά εκλογές. Ό,τι πει ο λαός. Και είμαι σίγουρος ότι ο λαός θα πει και Ένωση Κεντρών μέσα στη Βουλή και Ευρώ. Αλλά μόνο να μου δοθεί η τηλεόραση να μιλήσω για όλους και για όλα. Να εξηγηθούμε επί όλης της ύλης. Με το Θοδωράκη που παρουσιάζεται ως κεντρός, που ξέρει καλά ότι είναι νόθο κεντρό κόμμα του Μπόμπολα. Με το Λοβέρδο που είχε φύγει από το Πασόκ και τους κατάγγελνε και είχε ιδρύσει κόμμα και τώρα θέλει να γυρίσει να γίνει αρχηγός σε ένα πεθαμένο κόμμα. Με τον Σαμαρά, με τον Καραμαλή, με την Μπακογιάννη, με τον Τσίπρα που έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις και θέλει τώρα να ψηφίσει η κοινοβουλευτική του ομάδα μνημόνιο δεκαπλάσιας χειροτέρευσης από του Σαμαρά. Το ακούσατε, κύριε Τσίπρα, εσείς που τα σχίζατε και τα διαγράφατε, τα μνημόνια. Βάλτε στη ζυγαριά το μνημόνιο του Σαμαρά και βάλτε και το δικό σας. Και βάλτε μετά τους υποτακτικούς σας να θέτουν θέμα κομματικής πειθαρχίας, ότι δεν θα τους βάλετε στις λίστες εάν δεν ψηφίσουν. Αυτά για τη φιλοσοφία της αριστεράς είναι δεξιές. Δεξιές καταστάσεις, ξέρετε, έτσι να εξηγούμεθα, δηλαδή η κομματική πειθαρχία όταν έβαζε ο Σαμαράς τον κατηγορούσατε για φασίστα. Τώρα, όχι άδικα, επομίζεσαι εσείς αυτές τις ονομασίες, έτσι, ναι, να εξηγούμεθα. Γρήγορη διαδικασία επιψήφισης στη Βουλή, γρήγορη με διαδικασία του καταπήγοντος, διαγραφή όσων δεν ψηφίσουν, να βγει η συμφωνία με ψήφους του Μπόμπολα, συγγνώμη, του Θοδωράκη και της Μπακογιάννη και του Καραμαλή. Μπράβο Τσίπρα, γνήσιος γιος χουντικού πατέρα εργολάβου, φίλου στενού του Πατακού. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε, πώς έχει πάει, καλά πάει. Έχουμε άλλο, έχουμε ερωτήσει, Γιατί δεν παρουσιάζεστε σε online εκπομπές παρέα, τα είπαμε ρε παιδιά, ο αρχηγός του κόμματος εδώ απαντάει μέσα σε μία γκάμα ερωτήσεων συγκεκριμένη. Έτσι είναι, τα στελέχη του κόμματος, εγώ θέλω απόλυτη ησυχία καταρχά, κάτι που δεν ξέρετε. Εδώ, αν είχα άλλα 10 στελέχη, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την εκπομπή ή άλλα, και έναν ακόμη να είχα. Όταν είχα, δεν ερωτούσατε εσείς, συνομιλούσα. Άλλο να συνομιλώ μπορώ με τον φίλο μου, με τον εχθρό ή φίλο μου, με οποιονδήποτε. Αλλά αυτή η εκπομπή που με ρωτάτε πράγματα που άπτονται του προγράμματος του κόμματος, που ηχογραφούνται και άρα δεσμεύεται η Ένωση Κεντρών,
Εδώ θέλω λίγη αυτοσυγκέντρωση. Απάντησα προηγουμένως ότι κάποιοι παλιά άνθρωποι δημοσιογράφοι δεν καλούν τα στελέχη μας για να δείξουν ότι δεν έχουμε στελέχη. Εμείς όμως στις εκλογές θα βγάλουμε 20 βουλευτές η Ένωση Κεντρών και θα τα δείτε τα στελέχη. Και ελπίζω να είναι τίμοι 20 βουλευτές, τίμοι 20 βουλευτές που δεν θα προδώσουν. Και έχουμε επιπλέον κανονίσει, να ξέρετε, ο κάθε βουλευτής να μείνει 6 μήνες μόνο στην Βουλή. Επειδή θα είναι με λίστα οι εκλογές, θα είναι με λίστα. Δεν θα είναι με σταυρό να βάλετε εσείς όπου θέλετε το σταυρό, θα είναι με λίστα. Οπότε θα βάλουμε με λίστα κάποιους, μοιραίος. Ο πρώτος στους 6 μήνες θα παραιτηθεί, μετά θα, υπέρ του δευτέρου. Θα έχουν καταθέσει σε εμάς την παραίτησή τους, κοινοποιούμενοι και προς τον πρόεδρο της Βουλής, από τώρα με την υποβολή της υποψηφιότητας. Θα έχουν κάνει δήλωση και προς τον πρόεδρο της Βουλής και προς εμένα, στον μένει πρόεδρο προς παραίτηση και σε μένα, για το ότι το ίμιση του μισθού τους θα δίδεται στο κόμμα και στο εξάμεινο θα παραιτούνται υπέρ του πρώτου επιλαχόντος. Το ίδιο μετά ο δεύτερος υπέρ του τρίτου κλπ. Κλπ. Είναι αποφάσεις αυτές του κόμματος, διότι είναι λίστα. Αν ήταν σταυρός, θα αποδεχόμουν την θέληση του λαού. Αν και τότε μπορούσα να πω, επειδή πρέπει να πολιτικοποιήσουμε μια νέα γενιά στελεχών μας, ότι το να μείνουν στη Βουλή για 6 μήνες, κάτω από την βοήθεια μιας ομάδος που θα βάλω να τους ενημερώνει για τους κανονισμούς της Βουλής και για τα δικαιώματά τους, το να μείνουν επί 6 μήνες είναι μια βασική εμπειρία. Και καλό την εμπειρία αυτή να μην την έχουν μόνο, είναι καλό, μόνο οι 20, ξέρω εγώ πόσοι εκλεγούν, αλλά να την αποκτήσουν 80, λέω. Ώστε στις επόμενες εκλογές η Ένωση Κεντρών να έχει στελέχη, όχι μόνο ικανά που ικανά έχει και τώρα, αλλά και με μία εμπειρία κοινοβουλευτικής θητείας. Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο κόμμα και τις λέγω για να γνωρίζετε όσοι θα έρθετε να μπείτε υποψήφιοι τα δεδομένα. Ότι ούτε παζάρια θα κάνετε για ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος, αλλά και ότι θα παραιτηθείτε στο εξάμηνο, είναι θέμα τιμής. Αλλιώς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει ένας βουλευτής που δεν θα τιμήσει την υπόσχεσή του στην Αθήνα, στους δρόμους. Έτσι είναι. Βασική αρχή έχω ότι η συμφωνία αυτή γίνεται ενώπιον σας και ενώπιον του λαού. Ποιον θα προτείνατε σαν τεχνοκράτη πρωθυπουργό της οικουμενικής κυβέρνησης? Εσείς τι ρόλο θα είχατε, μιας και όλοι εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχετε κάποιο ρόλο? Όχι, δεν θα μετείχα εγώ εις μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Εγώ είμαι αρχηγός ενός κόμματος που θέλει να μπει στη Βουλή. Έτσι δεν είναι? Άρα διεκδικώ ρόλο πολιτικό. Γι' αυτό το τρίμηνο λοιπόν, περίπου τόσο το βλέπω μέχρι Σεπτέμβρη, το πολύ αρχές Οκτωβρίου, που θα παραμείνει αυτή η κυβέρνηση τεχνοκρατών, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι αμιγώς τεχνοκράτες. Μην νομίζετε ότι παίζει ρόλο το όνομα. Εγώ θα σας πω κάτι τώρα. Ο Βαρουφάκης είναι ένας τεχνοκράτης. Αν δεν ήταν σε κυβέρνηση που οι άλλοι ήταν πολιτικοί, θα μας ήταν χρήσιμος. Γιατί δεν θα έκανε τις τρέλες που κάνει. Το ίδιο και ο Στουρνάρας, αν δεν είχε από πάνω του τους νταβατζίδες τους άλλους να του λένε όχι το ένα, όχι το άλλο, θα μπορούσε και αυτός να είναι αξιόλογος. Το ίδιο και ο Παπαδήμος. Το ίδιο κάποιοι. Είναι μια κυβέρνηση 3 μηνών με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα και μετά εκλογές. Μικρή αξία έχει ποιοι θα την απαρτίζουν. Η μεγάλη σημασία θα είναι να προχωρήσει σε μια συμφωνία, την οποία όμως εγώ δηλώνω ότι δεν θα αποδεχθώ και θα προσπαθήσω να την ανατρέψω μετά τις εκλογές σαν Ένωση Κεντρών. Όποια συμφωνία και αν κάνουν, εγώ θα την καταγγείλω από τώρα, γιατί γνωρίζω ήδη εγώ τη συμφωνία και ξέρω ότι είναι ελεηνή, βάζει τη χώρα πιο βαθιά στα μνημόνια και στη σαπίλα και είναι προϊόν της ηλίθιας αδράνειας
του ελληνικού πολιτικού συστήματος που δεν έκανε τίποτα επί τόσα χρόνια στις μεταρρυθμίσεις και μόνο άπλωνε χέρι να ζητάει. Μια τέτοια συμφωνία η Ένωση Κεντρών δεν την αποδέχεται. Εμείς θέλουμε μια άλλη συμφωνία. Πρώτα συμφωνία με τον εαυτό μας, ότι θα δουλέψουμε για λίγα χρόνια σκληρά. Ότι θα κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις. Σαν Ελλάδα θα κάνουμε το απόλυτο χρέος μας. Θα κόψουμε τις πατάλες και τις ασωτίες όπου υπάρχουν. Θα παρέμβουμε στο ασφαλιστικό. Θα παρέμβουμε και στο εργασιακό. Με διάθεση στήριξης των κατωτέρων ορίων μισθών και συντάξεων και διάθεση θυσίας αυτών που παίρνει υψηλά κλιμάκια μισθών και συντάξεων. Εξηγούμε. Είμαι ευθύς. Θα κόψουμε κάτι από τους υψηλών κλιμακίων για να στηρίξουμε αυτούς που είναι κάτω από 1.500 ευρώ. Το ακούσατε? Αλλά αυτή τη συμφωνία που ετοιμάζει ο Τσίπρας, που είναι στον ίδιο δρόμο του Σαμαρά, για την οποία, τον οποίο Σαμαρά είχαν πει προδότη και κατοχικό πρωθυπουργό, αυτή τη συμφωνία εμείς της Ένωσης Κεντρών δεν την δεχόμεθα. Και θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό, ανεβάζοντας τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών, να την ανατρέψουμε. Και αν νομίζετε ότι δεν θα μπορέσουμε, σας λέγω με χαμόγελο ότι θα τα καταφέρει η Ένωση Κεντρών.